Για ποιο λόγο ξεκινήσατε από Θεσσαλονίκη να έρθετε στην Αλεξανδρούπολη για τα μέτρα ασφαλείας ενός απλού μάτς κυπέλλου? Κύριε Λεμονίδη, σε απαντήσω με κάθε. Είχα και έχω μέσα στην ψυχή μου καλές αναλύσεις, σχέσεις με το Αθηνικό Αλεξάνδρος, για αλλού στο κόμμα του κύριου Παρασκευάδη που είχα. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Αθηνικός Αλεξάνδρος, όταν παίξαμε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, στην πρώτη αγνωστική του δεύτερη γύρω, δεν πήγαμε τις ανάλογες ανταπόδοσης φιλοξενίας αυτή που είχαμε. Δεν έδωσε εισιτήρια σε φυλάδους σας. Ενώ εμείς και φοιτητές ακόμη φυλάδους ο παδός του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και είναι γνωστό αυτό στην Ελλάδα. Λοιπόν, τους παρήκαμε δυνατότητα. Λοιπόν, να έρθουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι Άρης Εθνικός που κέρδισε δίκαιο ο Εθνικός 2-3 με στιγμή. Και δίκαιο κέρδισε και εδώ 3, δίκαιο συγχαρήκαμε και τον προπονητή σαν και ο Μουσταλκίδη και τους παίκτες με την προσπάθειά τους. Αλλά η διοίκηση όμως θα έπρεπε να δεν μας έκανε ανάλογη ανταπόδοση φιλοξενίας. Ήθελα δηλαδή να δω από κοντά τον κύριο Τζίνο, γιατί πριν από 7-8 μέρες τον πήρα πανελληνίες φορές στο κινητό, αλλά του είχε κλειστό ίσως γιατί ο άνθρωπος έτρεχε για το Link Up και το Rock Bank κτλ. Για την Ευρώπη και το καθεξή. Και έτσι ήθελα δηλαδή να το δω από κοντά, να λύσω τον γρίφο γιατί δεν μπήκαν οι 25 περίπου φιλαθλήτες. Γιατί δεν νομίζω ότι θα δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στο φινάλε φινάλε. Τέλος πάντων, λύθηκε αυτή η παρεξήγηση. Τώρα τι γίνεται. Λύθηκε αυτή η παρεξήγηση. Ο κύριο Τζίμα είπε ότι θα δώσει 20 προσκλήσεις σε ό,τι αυτές και θα τις δώσει για να πω εγώ μέσα. Γιατί σε αυτό μου είπε, αλλά να καθίσουμε και δίπλα και να πίνουμε και καφέ και να φωνάζει και υπέρ του Άρη. Άρα δεν τις έδωσε για τους 2-3 διοικούντες και οτιδήποτε. Περισσότερο τους έδωσε. Λοιπόν, για να μπουν αυτά τα 20-25 δηλαδή παιδιά και το παρεξήγηση. Άρα λύθηκε. Και βεβαίω λύθηκε η παρεξήγηση και η Ελλάς. Βέβαια δεν μπορούσε να, όταν σε όλους τους άλλους αγώνες λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να παράσουμε μέτρα ασφαλείας σε μετακινήσεις φιλοξενούμενης ομάδας, είχε την ίδια σταθερή θέση και άποψη ότι εμείς λοιπόν δεν συνηγορούμε στο να δοθούν με εισιτήρια δηλαδή στο όνομα του Άρη. Από εκεί και πέρα τώρα, αν εσείς σαν διοικήσεις και χωρίς διακριτικά λοιπόν θέλουν να δουν 25-30, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εύκολο πλέον να μην υπάρχουν αυτές οι παρεξηγήσεις. Και έτσι λύθηκε και πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει.